στο σημερινό αγώνα. Θεωρώ ότι ήταν μια δίκαιη νίκη του Παπάγου και το σκορ είναι ένα καθαρό 3-0. Σίγουρα μια αξιόλογη ομάδα το Χαλάνδρι. Προσπάθησε να πάρει μέσα στο γήπεδο κάτι παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι σταθήκαμε και έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται από το τεχνικό team, από τον προπονητή, τον κύριο Ντόκο, τον κύριο Ζώτα. Και μαζί με τα παιδιά πιστεύω ότι μέσα στο γήπεδο βγαίνουν ωραία πράγματα. Και σίγουρα πρώτος στόχος κάθε ομάδας πιστεύω, εκτός από 2-3 σε κάθε όμιλο, επειδή είναι ιδιαίτερη χρονιά στην Α κατηγορία φέτος, με την αναδιάρθρωση που έχει γίνει με τους 3 ομίλους που πέφτουν τόσες ομάδες, αρχικός στόχος για τις περισσότερες ομάδες είναι η παραμονή στην κατηγορία, δηλαδή να μην κρυβόμαστε. Και εφόσον πετύχεις αυτό το στόχο, θεωρώ ότι από εκεί και πέρα πρέπει να βγάζεις ωραίο ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο, σαν ομάδα. Και τι φιλοδοξίες έχεις για την φετινή χρονιά, για τη δική σου ομάδα? Για τη φετινή χρονιά για μένα ο πρώτος στόχος είναι να έχουμε μείνει στην κατηγορία μαθηματικά νωρίς, ώστε μετά να παίξουν και οι παίχτες μαζί με το τεχνικό team, να βγει δηλαδή πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο και αυτά που δουλεύεις, να μην υπάρχει η πίεση της βαθμολογίας, που είναι κάτι που σίγουρα πολλές φορές επηρεάζει τα πλάνα των προπονητών, να αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού, να παίξεις πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο, αυτό.